Καλησπέρα, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνω ένα unboxing διαφορετικό. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται δυνατά στην κάμερα ή όχι. Ελπίζω να ακούγεται και να μην χάνεται πολύ ο ήχος. Με την Xiaomi βάζω να κάνω το unboxing αυτό γιατί η webcam δεν φτάνει για αυτό το μέγεθος. Καινούριο monitor. Ένα monitor της BenQ στις 24 ίντσες, είναι VA panel. Ήρθε η ώρα να κάνω μια αναβάθμιση και να πάρω και δεύτερη οθόνη για το setup μου. Θα πρέπει να κάτσω να φτιάξω βέβαια μετά όλα αυτά, θα τα δείτε τελειωμένα ελπίζω. Πήρα το συγκεκριμένο monitor της BenQ και θα σας πω ακριβώς ποιο μοντέλο είναι. Έχω εδώ τα σκονάκια μου. Λοιπόν, το συγκεκριμένο monitor είναι το BenQ GW2470H, τουλάχιστον το H παρήγγειλα εγώ, ελπίζω να είναι αυτό, γιατί H πάνω στο κουτί δεν γράφει, αλλά τέλος πάντων. Το συγκεκριμένο monitor μου το πρότεινε ο φίλος ο Λουκάς ο Λιάσκος, είναι ένα VA panel και το συγκεκριμένο έχει πολύ καλή απεικόνιση στα μαύρα χρώματα και στα λευκά. Πάμε να δούμε, έχει πάνω να σας πω λίγο στα γρήγορα, πριν να το ανοίξουμε και να το δούμε, επιτρέπετε σκοτάκι γιατί απ' έξω δεν τα ξέρω ούτως ή άλλως. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι έχει δύο HDMI ports επάνω, που σημαίνει ότι μπορώ να συνδέσω δύο συσκευές HDMI διαφορετικές, μία το PC και μία δεύτερη συσκευή εισόδου, ένα PlayStation ίσως κάποια στιγμή, ένα Raspberry Pi που επίσης επήγει και θέλω να πάρω, θα δούμε πώς θα πάει. 24 ίντσες, για την ακρίβεια 23,8 ίντσες, με διαγώνιο 60,45 εκατοστά, έχει δύο HDMI είπαμε, D-Sub επάνω, η ανάλυση του είναι 1080x1920 HD το panel, Full HD. Η άλλη, η απόσταση μεταξύ των σημείων, εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτά. Η γωνία θέασης της είναι 178 μοίρες, είναι αρκετά μεγάλη οθόνη, η αντίθεση της είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια προς ένα, βλέπω εδώ πέρα. 16:9 η αναλογία, Energy Star 6, ωραία, έχει και Energy Star, που σημαίνει ότι είναι ενεργειακά σε καλή κλάση. Στατική αντίθεση 3000x1, τεχνολογία LED, VA είπαμε το panel, anti-glare, δεν γυαλίζει το panel. Φωτεινότητα είναι 250 καντέλες νομίζω ανά τετραγωνικό μέτρο, καντέλες, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και ο χρόνος αντίδρασης 4ms, άρα είναι ένα panel στα 4ms σε περίπτωση gaming. Μαύρο και η εγγύηση από το κατάστημα το πήρα είναι στα 3 χρόνια. Η τιμή του το βρήκα στο Scrooge, 140 ευρώ. Με τα μεταφορικά, με αντικαταβολές, με όλα μου βγήκε γύρω στα 160. Είναι μια αναβάθμιση που ήθελα να κάνω και για να μην καθυστερούμε, πάμε να τα ανοίξουμε. Ελπίζω, βλέπετε τώρα πίσω και το ψηλό δωμάτιο, γίνεται ένας χαμός. Σας έχω υποσχεθεί room tour, θα έρθει και αυτό που θα πάει. Απλά συνέχεια έρχονται καινούργια πράγματα και εκεί που λέω να σας δείξω όλο γεμίζει. Άμα δείτε από πίσω από την κάμερα, που δεν θα το δείτε βασικά, είναι ένα τεράστιο αχούρι. Τέλος πάντων, πάμε στο πάνελ. Για να μείνουμε στο αντικείμενό μας, γιατί άμα αρχίσω δεν σταματάω. Πρώτο κομμάτι είναι η βάση. Έχει VGA καλώδιο. VGA. Αυτό δεν έχει σύνδεση VGA. Εκτό και με το VGA και το θυμάμαι. Ο βραχίωνας. Ελπίζω να έχει HDMI καλώδιο και να μην αποτύχω παταγωγός. Και άλλο έχει εδώ. Τα manual. Και πάμε να το ανοίξω. Ελπίζω να μην πέσει. Α, ωραία, έχει και HDMI. Λοιπόν, θα πάρουμε μια σειρά. Ouch. Έχει VGA καλώδιο. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Οπότε, καλό είναι βέβαια άλλο ένα. Έχει το καλώδιο τροφοδοσίας. Το HDMI σας είπα ξανά. Είναι ο βραχίωνας. Και η βάση. Το πάνελ είναι αυτό. Ας ξεκινήσουμε ένα-ένα. Αυτό εδώ. Πλαστικό είναι, με μεταλλικό σκελετό μέσα. Η βάση, να σας δείξω κιόλας, ελπίζω τώρα η ανάλυση δεν είναι super, έχει αυτό εδώ το κλειδί, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται καν κατσαβίδι, δηλαδή μπορείτε όλα. Βλέπω και το preview κιόλας, να τα κάνετε πολύ εύκολα με το χέρι. Οπότε, κουμπώνει.
Θα σας δείξω κιόλας πόσο απλό είναι. Και απλά το βιδώνεις. Αν θες να το σφίξεις παραπάνω, έχει και να βάλεις και το κατσαβίδι σου, εντάξει. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά. Έχει τα αυτοκολλητάκια, θα βγουν στο τέλος. Όμορφη υφή. Η υφή μοιάζει με την Phoenix LG που έχω αυτή τη στιγμή, οπότε ταιριάζουν πάνω κάτω. Το κακό βέβαια είναι ότι δεν έρχεται, δεν έχει πολλές επιλογές περιστροφής. Δηλαδή έτσι όπως το βλέπω κλειδώνει σε μία πλευρά μόνο. Οπότε δεν έχει και πολλές επιλογές για να το μανουβράρεις και να το φέρεις όπως θες. Επίσης δεν μπορείς να το φέρεις κάθετα το πάνελ, το οποίο εντάξει είναι ένα μείον, αλλά για αυτό την τιμή έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές αξιολογήσεις για αυτό το πάνελ. Και για τα λεφτά του πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα πάνελ που θα μπορούσε κάποιος να πάρει. Τώρα εδώ έρχεται με το δύσκολο κομμάτι με προσοχή. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πάνελ. Σας το φέρω τώρα, το κρατάω ανάποδα. Αρκετά βαρύ, έχει ωραία bezel βέβαια. Αυτό εδώ είναι. Από κάτω, εδώ κι εγώ να σας πω κιόλας. Από κάτω έχουμε την τροφοδοσία. Έχουμε δύο HDMI και μία VGA, μία D-Sub. Βασικά πάντα μπερδεύω τις D-Sub με τις DVI, άρα δεν έχει DVI, έχει D-Sub. Πολλοί οι οποίοι, όπως και εγώ, δεν ξέρετε σχετικά με τις συνδεσμολογίες και κάνετε λάθη όπως και κάνω και εγώ. Και πολλές φορές κάνω λάθη γιατί δεν είμαι ειδικός σε αυτά. Είμαι και εγώ ένας αγοραστής όπως εσάς. Και το κανάλι, η νοοτροπία του γύρω από αυτό χτίζεται. Ένας αγοραστής που αγοράζει για τον εαυτό του πράγματα και τα δείχνει και σε εσάς. Σε περίπτωση να έχετε τη ματιά του αγοραστή. Η VGA, παλιού τύπου συνδεσμολογία, λέγεται αλλιώς και D-Sub. Οπότε προσέξτε, όταν αγοράζετε μία οθόνη και λέει D-Sub από πίσω, είναι VGA για όσους δεν ξέρετε. Οπότε, τρεις επιλογές σύνδεσης, τα καλώδια είναι όλα μέσα. Σας έχει μόνο ένα HDMI, αρκετά βαρύ το πάνελ. Από κάτω, τι άλλο δεν σας έδειξα. Έχει ένα λευκό πλήκτρο. Ένα λευκό κουμπάκι το οποίο δεν πατιέται βασικά. Φαίνεται πολύ παράτερο με το υπόλοιπο σώμα. Και μάλλον πρέπει να είναι από ό,τι υποθέτω το LED η λιχνία. Αν και είναι λίγο άσχημο να πω την αλήθεια σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Ξεχωρίζει υπερβολικά πάρα πολύ. Έχουμε το on-off και διάφορα menu buttons. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 menu buttons. Τα bezel είναι αρκετά όμορφα. Έτσι όπως το βλέπω, μ' αρέσει υπερβολικά πάρα πολύ το συγκεκριμένο πάνελ, είναι τεράστιο. Και να δούμε πόσο εύκολα είναι να το προσαρμόσεις. Μπαίνει σε τα ρωτά από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό ήταν, κούμπος. Παίζει να είναι η πιο εύκολη οθόνη που έχω συναρμολογήσει ποτέ. Πραγματικά παίζει να είναι η πιο εύκολη οθόνη. Όπως είδατε, με 2-3 απλές κινήσεις ήρθε στη θέση της. Το κακό είναι ότι, να σας δείξω κιόλας από το πλάι, οι επιλογές ανάκλησης και γωνίας είναι αυτές εδώ. Δεν έχετε πάρα πολλά, είτε έρχεται κάθετο, είτε έχετε μια μικρή ανάκληση προς τα πίσω. Τώρα, σχετικά με τον ήχο, είναι συνδεμένη με HDMI, που σημαίνει ότι πρέπει να μεταφέρει και ήχο. Οι μόνες θύρες που βλέπω που θα μπορούσαν ίσως να είναι ηχεία, είναι στην πάνω πλευρά κάποιες γρίλες. Αν και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είμαι σίγουρος αν έχει ακριβώς ηχεία επάνω. Η περιγραφή καλώς και κακώς είναι αρκετά ελλιπής. Να ξαναδώ λίγο και τα χαρτιά μου, αλλά ηχεία δεν έχει επάνω, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Εγώ δεν την πήρα για να ακούω ήχο από εδώ, γιατί έχω κονσόλα, οπότε ξέρω εξ αρχής τι παίρνω. Τώρα, αυτή απλή όμορφη έχει πολύ ωραία bezel, πάρα πολύ απλά, διακριτικά, να σας τη φέρω και πιο κοντά να τη δείτε. Το unboxing, γρήγορο, αργό, δεν ξέρω να σας πω πως θα βγει, ελπίζω να σας άρεσε. Αυτή εδώ είναι η οθόνη, την πήρα κυρίως γιατί έχει πάρα πολύ καλή απόκριση στα μαύρα.
Υπάρχουν τριών ειδών monitor, θα σας βάλω από κάτω ίσως στην περιγραφή αν το βρω και ένα ωραίο ενδιαφέρον άρθρο που μιλάει για τις διαφορές από πάνελ σε πάνελ. Κώστας, check now και ελπίζω να τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!